Θα πάμε πάμε στην πανέμορφη Ζάκυνθο τώρα, Τίνο μου. Διότι η αλήθεια είναι, θα μας πει και ο κύριος Στασινόπουλος τώρα που τον βλέπουμε, καλημέρα ότι σας. Οι νησιωτικοί προορισμοί αρχίζουν και, πώς να το πω έτσι, αυξάνεται η ζήτηση από τον κόσμο που θέλει να ταξιδέψει και για Πάσχα και για να προγραμματίσει τις διακοπές του. Η Ζάκυνθος είναι ένας από αυτούς τους προορισμούς. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα από τη Ζάκυνθο, από την όμορφη Ζάκυνθο. Για πείτε μας πώς σας βρίσκουμε, ποια μηνύματα παίρνετε εσείς τώρα για το Πάσχα, αν υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο. Βεβαίως, ήδη από τώρα έχουν αρχίσει και γίνονται κρατήσεις. Έχουμε φτάσει σε πολύ μεγάλο ποσοστό στις κρατήσεις για το Ζακυνθινό Μεγαλοβδόματο. Είναι ένα ξεχωριστό έθιμο σε όλη την Ελλάδα και περιμένουμε αρκετούς χιλιάδες επισκέπτες, μπορώ να πω, από όλη την Ελλάδα για να έρθουν να γιορτάσουμε τις θρησκευτικές εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται στο νησί μας. Είναι λίγο πιο διαφορετικές, πιο ωραίες, με ζακυνθινό και πανησιακό χρώμα και γι' αυτό και εμείς καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει εδώ, να διασκεδάσουμε παρέα, να γιορτάσουμε παρέα, να δούμε και διαφορετικά ήθη και έθιμα από ό,τι στα άλλα μέρη της χώρας μας. Να πούμε πάντως ότι είναι ένας προορισμός που μπορεί να πάει από ολόκληρη την Ελλάδα κάποιος. Βέβαια υπάρχει το κόστος και των μετακινήσεων και των διοδίων και των αεροπορικών, όποιος επιλέξει να έρθει με αεροπλάνο. Αλλά είναι ένας ωραίος προορισμός. Επειδή έχω βρεθεί στη Ζάκυνθο, θεωρώ ότι είναι από τα ωραιότερα νησιά του κόσμου. Βεβαίως, υπάρχει το κόστος της μεταφοράς, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι ένας κοντινός προορισμός. Είναι μόλις μία ώρα με το καράβι, μία μισή από την Κυλλήνη. Οπότε είναι ένα όμορφο νησί και θα ανταμείψει, θα ανταποδώσει στους επισκέπτες οποιοδήποτε κόστος χρειαστεί για να έρθουν εδώ, γιατί πραγματικά είναι κάτι διαφορετικό. Είναι έθιμα που ξεκινάνε από τη Μεγάλη Πέμπτη, τη Μεγάλη Παρασκευή. Με την μεγάλη και τη μοναδική περιοδία του Σταυρωμένου σε όλη την πόλη, τη Λιτανία, που την Μεγάλη Παρασκευή το μεσημέρι σε ειδικό πάρκο στην πλατεία Σολομού ο Μητροπολίτης ευλογεί τα πλήθη και τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Και καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι πραγματικά μοναδικό. Λοιπόν, όσοι βρεθείτε στη Ζάκυνθο θα είστε τυχεροί. Είστε τυχερός που ζήτησε αυτό το πολύ ωραίο νησί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας καλημερίζουμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως βέβαια εδώ πέρα και τους συναδέλφους μας, αλλά και τους υποψήφιους ευρωπαϊκούς.